για πρώτη φορά απόψε θα δούμε τα νέα δεδομένα που προκύπτουν σε όλες τις σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Ηράκλειο και το Ρέθυμνο. Θέλω τη βοήθειά σας, κύριε Πρίτανη. Πάμε να δούμε τα στοιχεία που μας έχετε παραχωρήσει εσείς από την Πρυτανία του Πανεπιστημίου Κρήτης. Καταρχήν, βλέπουμε τις σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ιστορία, αρχαιολογία, φιλολογία, φιλοσοφικών και κοινωνικών σπουδών, παιδαγωγικό δημοτικής εκπαίδευσης, παιδαγωγικό προσχολικής εκπαίδευσης, κοινωνιολογίας, οικονομικών επιστημών, πολιτικής επιστήμης και ψυχολογίας. Αυτές είναι οι σχολές που βρίσκονται στο Ρέθινο. Βιολογίας, επιστήμης και τεχνολογίας υλικών, επιστήμης υπολογιστών, μαθηματικών και εφαρμοσμένων μαθηματικών, φυσικής, χημίας και ιατρικής είναι οι σχολές που βρίσκονται στο Ηράκλειο. Βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ πέρα βλέπουμε το 2019 και το 2020. Την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-2020 η εισακτέη ήταν 3.136 και βλέπουμε εδώ πέρα τι ακριβώς συνέβη. Πάμε όμως στα σημερινά δεδομένα που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τι ακριβώς προτείνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης και ποια είναι η πρόταση που υιοθετεί το Υπουργείο Παιδείας, κύριε Πρίτανη? Όχι. Θα μας βοηθήσετε λοιπόν, θα μας τα πείτε. Ιστορία, αρχαιολογία. Προτινόμενος αριθμός εισακτέων από το Πανεπιστήμιο Κρήτης 100, ορισμός αριθμού εισακτέων από το Υπουργείο 186. Τι ακριβώς βλέπουμε εδώ, να μας το σχολιάσετε και να μας βοηθήσετε, κύριε Πρίτανη. Αν θέλετε, ζωντανή εκπομπή είμαστε, μπορείτε να έρθετε και δίπλα μου να με βοηθήσετε στην παρουσίαση. Λοιπόν, όλα τα ιδρύματα καλούνται από την πολιτεία, από το Υπουργείο Παιδείας, να προτείνουν κάθε ακαδημαϊκή χρονιά τον αριθμό των υποψηφίων, τον αριθμό που θα δεχτούν των φοιτητών, δηλαδή για το επόμενο έτος. Ήθιστε η πρόταση των πανεπιστημίων από την πολιτεία να μην γίνεται αποδεκτή. Να μην γίνεται αποδεκτή. Αυτός είναι ο αριθμός στην πρώτη στήλη που βλέπουμε, που είναι ο αριθμός που σχεδόν διαχρονικά προτείνουμε, λίγες θέσεις πάνω, λίγες κάτω. Εδώ που έχω για το 2021-2022, το σύνολο των θέσεων που προτείνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι 2.010 φοιτητές. Το Υπουργείο δίνει 3.136 φοιτητές. Δηλαδή, 3.136 θα είναι οι θέσεις που θα διεκδικήσουν οι φετινοί υποψήφοι στις σχολές του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ναι, τόσες θέσεις είναι διαθέσιμες. Ναι. Βλέπουμε ότι η πρόταση του Πανεπιστημίου Κρήτης, θα πάρω ας πούμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, μια και είστε από την ιατρική σχολή, πέρα από Πρίτανης. Βλέπουμε ότι το Πανεπιστήμιο Κρήτης προτείνει 60 εισακτέους στην ιατρική σχολή του Πανεπιστημίου εδώ στο Ηράκλειο και το Υπουργείο Παιδείας δίνει 110. Ποιος ο λόγος που το Πανεπιστήμιο Κρήτης προτείνει μικρότερο αριθμό? Υπάρχει κάποιος προβληματισμός για το κορυφαίο μας ίδρυμα? Ναι, ο αριθμός αυτός ομολογουμένος είναι στο 60 με 80 όλα τα χρόνια, έτσι. Το 110 έχει φτάσει και στο 130, 140, έχει φτάσει αρκετά ψηλά. Εάν προσθέσει κανείς τις μεταγραφές και τις άλλες κατηγορίες που θα έρθουν, το 110 θα γίνει 140. Ο κύριος λόγος που τα τμήματα τα ακαδημαϊκά προτείνουν λιγότερες θέσεις είναι ο αριθμός των φοιτητών που θα πρέπει να ασκηθούν στις κλινικές αργότερα. Μάλιστα. Επίσης, βλέπω στις θετικές σπουδές, δηλαδή στο τμήμα ιστορίας, αρχαιολογίας, φιλολογίας, φιλοσοφικών σπουδών, κυρίως στις σχολές που βρίσκονται στο Ρέθυμνο, ότι η απόκληση της πρότασης του Πανεπιστημίου Κρήτης δεν απέχει αρκετά από την πρόταση του Υπουργείου Παιδείας. Ναι, όντως έτσι είναι. Στα τμήματα τα οποία έχουν μεγάλη εργαστηριακότητα, δείτε τη χημεία, δείτε τη βιολογία, ο αριθμός, θα προσέξετε, των φοιτητών που προτείνεται να εισαχθούν, είναι μικρότερος από ένα τμήμα που έχει θεωρητική διδασκαλία μόνο. Ναι. Άρα νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε πώς ακριβώς χαρακτηρίζεται με βάση τους αριθμούς, πώς χαρακτηρίζονται οι θέσεις των εισακτέων. Άρα κρατάμε το 3.136 είναι οι θέσεις που θα διεκδικήσουν οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων από ολόκληρη τη χώρα, αλλά και την Κύπρο, που θα δηλώσουν στο μηχανογραφικό τους πανεπιστημιακές σχολές από το Ίδρυμα της Κρήτης.